δύο μελοποιία, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος. Έχει ξεκινήσει μια πολύ πρότυπη ιδέα για τη Λαπωνία τουλάχιστον, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά της πόλης μας να γνωρίσουν από κοντά τα μουσικά όργανα. Λέγεται παρουσίαση των τμήματων και των μουσικών οργάνων, που αυτό σημαίνει γενικότερα ότι οι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι καθηγητές μας που θα βρίσκονται στον χώρο θα εξυπηρετήσουν τόσο τα παιδιά και θα λύσουν κάθε απορίες, όπως και στους γονείς. Τι θα παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν στην πλατεία την επόμενη φορά? Ένα βασικό κομμάτι είναι θα παρακολουθήσουμε τα τμήματα, τα ενόργανα τμήματα που υπάρχουν στο οδείο μας, όπως το Band Program, ο Στίχος Ελληνικός, παραδοσιακά τμήματα, νότες κλασικές. Από εκεί και πέρα τα παιδιά θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με κάποια όργανα που θα βρίσκονται στον χώρο και να μπορέσουν με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών στο να τα ακουμπήσουν, να παίξουν και να τους δώσουν μια απάντηση για μια ολοκληρωμένη διδασκαλία. Κύριε καθηγητά, θέλαμε να μας πείτε λίγο έτσι από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί ένα μουσικό όργανο ή γενικότερα να μάθει τα μυστικά της μουσικής. Τα μυστικά της μουσικής ξεκινούν από την ηλικία των 2 ετών μέσα από τμήματα που υπάρχουν στον χώρο μας της μουσικοκινητικής, έτσι ώστε να μπορέσει ένα παιδί στην ηλικία των 6 ετών να μπορέσει να διαλέξει κάποιο μουσικό όργανο έτσι ώστε να το ακολουθήσει και να αποκτήσει τίτλους αναγνωρισμένους από το κράτος. Για μουσικό όργανο. Για μουσικό όργανο, βέβαια, δεν είναι δεσμευτικό ότι πρέπει να αποκτήσει κάποιους τίτλους, αλλά σίγουρο είναι ότι ένα μουσικό όργανο πάλι ξεκινά από την ηλικία των 6 ετών και για όσο υπάρχουν όρεξη. Και να πω και κάτι εδώ πέρα, ότι δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι ξεκινάμε μόνο από 6 ετών ή από παιδική ηλικία. Σίγουρο υπάρχουν τμήματα ταχύρυθμα ενηλίκων, τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν από τα 6 και γιατί όχι και στα 76 και στα 86 και στα 106. Με τις παροχές που έχει το οδείο μας από το 2011, ένα βασικό κομμάτι είναι ότι τα δίδακτρά μας δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι εμείς καταλαβαίνουμε τις ανάγκες της εποχής και σεβόμενοι σίγουρα την τσέπη και το οικονομικό, αν θέλουμε, την οικονομική δυσκολία που υπάρχει στις ημέρες μας, υπάρχουν πακέτα τα οποία μπορεί ο καθής να κάνει μουσική. Τι θα δούμε το Σάββατο? Το Σάββατο λοιπόν θα δούμε πολλά πράγματα, θα δούμε παιδιά να παίζουν μουσική, θα δούμε τα παιδιά όταν γραφισμένα στο χαμόγελό τους μαθαίνοντας μουσική και ένα βασικό κομμάτι που θα πρέπει να δούμε το Σάββατο είναι ότι αυτά τα παιδιά παράγουν μουσική ακόμα και στις μέρες μας γιατί όπως είπα και έχω ξαναπεί, ο πολιτισμός και η μουσική είναι ο τελευταίος πυλώνας αυτή τη στιγμή στην χώρα μας.